Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη η επίσημη παρουσίαση του Ρέθυμνο Κρετάν Κίνγκς. Οι Ρεθυμνιώτες για ακόμη μία φορά απέδειξαν την αγάπη τους για την ομάδα αλλά και το μπάσκετ, συμμετέχοντας έμπρακτα στη μεγάλη γιορτή αυτή. Μας έπαιγε μια χαρά, είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Το ρόστερ μας είναι ολοκληρωμένο. Δώσαμε μια σειρά από πολύ δύσκολα παιχνίδια, τα οποία ήταν και σε συνεχόμενη διάρκεια. Δηλαδή, τώρα είμαστε στη Θεσσαλονίκη για 4 μέρες. Σε 4 μέρες τρία παιχνίδια. Είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα για μας να τα απεξέλθουμε σε αυτόν τον ρυθμό. Δυστυχώς πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, γιατί δεν έχουμε φιλικά παιχνίδια εντός Κρήτης. Άρα πρέπει να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία όσον αφορά την προετοιμασία μας. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είχαμε καλά σημάδια. Είχαμε και κακά, βέβαια, που είναι λογικό στην περίοδο της προετοιμασίας να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Δοκιμάσαμε πράγματα. Και όλα αυτά πλέον από εδώ και πέρα που μπαίνουν στην τελική ευθεία θα τα βάλουμε και στη δουλειά μας μέσα. Η γιορτή του Ρέθυμνο Κρετάν Κίνγκς πραγματοποιήθηκε με φαντασμαγορικό τρόπο εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου, παρουσία των τοπικών αρχών και φορέων του Ρεθύμνου, αλλά και των χορηγών της ομάδας. Παραδοσιακά το Ρέθυμνο είναι μια ομάδα που επιδιώκει να είναι μέσα στα playoffs. Αυτό είναι παραδοσιακό. Από εκεί και πέρα όμως τα παιδιά μας δείχνουν το δρόμο που θα φτάσουμε και μέχρι που θα πάμε. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει τι ρόστερ έχουμε φτιάξει, πώς έχει δώσει αυτό το ρόστερ και πώς έχει μπει αυτό μέσα στο γήπεδο. Ο στόχος ομάδας παραμένει στο να είναι στα play-offs. Νομίζω ότι τα παιδιά θα μας οδηγήσουν μπροστά αυτή την κατεύθυνση. Στην εκδήλωση αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά φέτος παλιοί και νέοι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Ενώ την παρουσίαση πραγματοποίησε η Ναταλία Βοριά. Τον λόγο πήραν και μίλησαν για τη νέα χρονιά του Ρέθυμνο Κρέταν Κίνγκς ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΚΑΕ Ρέθυμνο Κρέταν Κίνγκς Κωστής Ζωμπανάκης και ο προπονητής Σταύρος Μικονιάτης. Η κοινή προσπόνηση όλων εμάς είναι φίλοι της ομάδας, η οποία μας έχει κάνει περήφανος τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν εκπέμπει μόνο ένα αγωνιστικό πνεύμα, αλλά και πολλά κοινωνικά μηνύματα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η ομάδα έχει περάσει τα σύνορα πλέον του νησιού μας και αποτελεί υπόδειγμα οργάνωσης και προσπάθειας. Στην κοινωνία μας έχει αποτελέσει πλέον ένα από τα καλύτερα μέλη της, διότι πραγματικά αυτό το όραμα το οποίο είχε τα τελευταία χρόνια και το οποίο έχει μετουσιωθεί σε πράξη, το βλέπουμε όλοι, το χαίρεται η κοινωνία, όχι μόνο του Ρεθύμνου, θα συμφωνήσω και με τον Δήμαρχο πλέον, έχει ξεπεράσει και τα στενά όρια της πόλης, του νομού και νομίζω ότι αποτελεί μια ομάδα πρότυπο πλέον για την Ελλάδα και είμαι βέβαιος, επειδή το έχω παιδιάσει και πάρα πολλά πράγματα, ότι τα καλύτερα έρχονται. Οι στόχοι της διοίκησης είναι να πάμε play-off. Διότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, που δεν το λέμε κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι, πώς θα το πούμε, στερεότυπο που λέω. Έχουν μπει ξαφνικά πάρα πολλά λεφτά στο μπάσκετ. Κάνανε όλοι πάρα πολύ ωραίες ομάδες με πολύ καλούς παίκτες και πολύ μεγάλα budget. Άρα οι ομάδες οι παραδοσιακά σταθερές, εμείς η Ρόδος και τα λοιπά, βρισκόμαστε για πρώτη φορά να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρό ανταγωνισμό σε αυτή τη μεσαία θέση τη δικιά μας. Άρα θα παλέψουμε για play-off, αλλά γενικά θέλουμε να κάνουμε μια καλή παρουσία. Η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή, διαφέρει από την περσινή ομάδα ότι είναι πιο, ας το πούμε έτσι, κυκλοφορεί περισσότερο η μπάλα, είναι πιο ομαδική, δεν στηρίζεται τόσο πολύ στη λεγόμενη απομόνωση, το isolation, και έχουμε και μια πάρα πολύ καλή front line, υψηλή που λέμε. Άρα είναι μια ομάδα που προς το παρόν αρέσει σε όλους μας και είδαμε και στα φιλικά ότι όλες οι ομάδες μπορούν, αυτό που είπα πριν, ότι δεν υπάρχει ομάδα που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, άπαντες συγκεντρώθηκαν στο μπουφέ που περιλάμβανε παραδοσιακά κρητικά προϊόντα.